κεφάλαιο Ισαΐας, σελίδα 625. Ισαΐας, κεφάλαιο 6. Κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπατον αυτού εγέμιζε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ίστατο σεραφείμ ανά έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε το σπόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το έν προς το άλλο και έλεγε, Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και η παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος οπλίστη καπνού. Τότε είπα ο τάλας εγώ, διότι εχάθη, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσου λαού, ακαθάρτων χιλέων, επειδή ο θαλμί μου είδων τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ έν τον Σεραφείμ, έχουν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίβος από το θυσιαστηρίου, και ήγησεν αυτόν στο στόμα μου και είπεν, Ιδού, τούτο ήγησε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκουσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγιδη ημάς. Τότε είπα, Ιδού αγώ, απόστειλον με. Και είπεν ύπαγε, και είπε προς τον λαό μου, προς τούτον τον λαό μου, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπω σύμουν τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τότε είπα, Κύριε, ως πότε? Και απεκρίθη, έως σου ερημωθώσει η πόλης, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και οικία, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπαση. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη στο μέσο της γης. Έτι όμως θέλει μείνει εν αυτή εν δέκατο, και αυτό πάλι θέλει καταπαγωθεί. Καθώς υπερέλυθος και υβρής, τον οποίον ο κορμός μένει εν αυτές, όταν κόπτονται ούτω το Άγιον Σπέρμα θέλει είστε ο κορμός αυτής. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, η ζωή του χριστιανού κατά τον λόγο του Κυρίου είναι πάντοτε από πίστη σε πίστη και από ευλογία σε ευλογία. Ο στόχος του Κυρίου είναι να ευλογήσει τον άνθρωπο. Όμως η χριστιανική ζωή, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάντοτε ευλογημένη όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, όταν ζούμε για τον Χριστό, όταν τα έργα μας είναι πάντοτε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Υπάρχει όμως, αδελφοί μου, και αυτό είναι σήμερα αυτό που ο Κύριος θέλει από εμάς, υπάρχει μία στιγμή κατά την οποία ο Κύριος κάνει τις μεγάλες του τις αλλαγές. Είναι τη στιγμή κατά την οποία ο Θεός θα μεταμορφωθεί μέσα στη ζωή μας. Είναι η στιγμή κατά την οποία θα γνωρίσουμε τον Κύριο της δόξης. Είναι καλό, αδελφοί αγαπητοί, να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού, να κατοικούμε στη χάρη του Θεού, να προσευχόμαστε στον Κύριο, να ζητάμε από τον Θεό να αναλαμβάνει τις υποθέσεις μας, να ζητάμε από τον Κύριο να τακτοποιεί τα ζητήματά μας, να ζητάμε από τον Κύριο να μας ευλογεί. Καλό είναι. Αλλά όμως, αδελφοί, είναι απαραίτητο σε κάθε χριστιανό να γνωρίσει τον Κύριο ένδοξο καθώς είναι. Ο Ισαΐας, άνθρωπος του Θεού, προφήτης, ξέρει τον Κύριο καλά, καθώς ο Κύριος του φανερώνεται, καθώς ο Κύριος του φανερώνει τη βουλή του, καθώς ο Κύριος του δείχνει τη ζωή του, την πνευματική, καθώς ο Κύριος τον επισκέπτεται και του δίνει μηνύματα για το λαό Ισραήλ. Ο Ισαΐας, καθώς ο Κύριος τον έχει αποστείλει στο λαό του Θεού να κηρύξει
μετάνοια και επιστροφή. Και ενώ ο Ισαΐας νομίζει ότι ξέρει τον Κύριο, έρχεται η στιγμή στην οποία μπαίνει μέσα στο ναό του Θεού. Και αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να κάνουμε προσωπικά. Να εισέλθουμε στο ναό του Θεού. Ο ναός του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, είναι εκεί που κατοικεί ο Θεός. Και μας δίνει ο Κύριος το δικαίωμα να εισέλθουμε εις την κατοικία Του. Μας δίνει ο Θεός το δικαίωμα να μπούμε στο σπίτι Του. Και το σπίτι του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, είναι στην προσευχή που έχει ο κάθε ένας μας και στον αγώνα που έχει ο καθένας μας να ενωθεί με τον Χριστό. Εδώ ο Ισαΐας μπήκε μέσα στο ναό του Θεού και ο Θεός του φανερώνεται. Λέει ο Λόγος του Θεού, «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναό». Άνωθεν αυτού ίστατο σεραφείμα να εξπτέρυγας έχοντα έκαστον. Το περιβάλλον του Κυρίου, αδελφοί. Μα μπορεί ο άνθρωπος να εισέλθει στο περιβάλλον του Κυρίου? Βεβαίως και μπορεί. Σου έχει δώσει ο Θεός και μου έχει δώσει ο Θεός το δικαίωμα να εισερχόμεθα στο δικό του το περιβάλλον. Και καθώς μπαίνει ο Ισαΐας στο περιβάλλον του Θεού και βλέπει τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο του, συναισθήματα φόβου και τρόμου κυριεύουν τον Ισαΐα. Όχι φόβου και τρόμου, φόβου με την έννοια του πανικού, αλλά συνειδητοποιεί ο Ισαΐας και λέει, «Όταν λέμπορος εγώ, διότι εχάθημαι». Στην παρουσία του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος τη μικρότητά του και ότι δεν αξίζει τίποτα. Μα η Ισαΐα ξέρει στο Λόγο του Θεού. Μα η Ισαΐα κατεβαίνει ο Θεός και σου δίνει μήνυμα για το λαό Ισραήλ. Γνωρίζεις τη φωνή του Θεού. «Ω, τάλασε εγώ, διότι εχάθημαι». Στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, η γνώση του ανθρώπου γίνεται μηδέν. Η δύναμη του ανθρώπου γίνεται μηδέν. Εκεί που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κάτι, ξαφνικά ελαχιστοποιείται. Στην παρουσία του Θεού, κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, αδερφέ. Στην παρουσία του Θεού, το μόνο που περιμένει ο άνθρωπος είναι να ακούσει τον Κύριο να ομιλεί. Και αυτό που κάνει ο Θεός πρώτα απ' όλα στην παρουσία του είναι να αγιάσει τον άνθρωπο. Και τι κάνει ο Θεός? Αποστέλνει ένα από τα σεραφείμ κρατώντας τη λαβίδα και η λαβίδα έχει ένα άνθρακα, ένα κάρθουνο γεμάτο με φωτιά και αυτό το αγγίζει στο στόμα του Ισαΐα και του λέει ο Κύριος, «Ιδού τούτο ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξυλλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Μπορεί ο Θεός σε μία στιγμή να τα αλλάξει όλα. Μπορεί ο Θεός με μία του ενέργεια να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Ισαΐας είναι σε ένα καθεστώς που για να συγχωρεθεί πρέπει να κάνει θυσίες, να χυθεί αίμα ζώων, να γίνουν πολλά για να καθαριστεί ο άνθρωπος. Και όμως, μέσα σε αυτή την κατάσταση μπορεί ο Θεός με μία λαβίδα και έναν άνθρακα πυρός να τα εξαλείψει όλα. Η αμαρτία σου, λέει, εξυλήφθη. Δεν υπάρχει πλέον η αμαρτία σου. Και έχει συνειδητοποιήσει, αδελφοί, ο Ισαΐας ότι κατοικεί μέσα σε ένα λαό ακαθάρτων χιλίων. Αδελφοί, αγαπητοί,
συνειδητοποιούμε όλο ένα και περισσότερο ότι ο κόσμος αυτός, η γη αυτή, είναι γεμάτη με ανθρώπους και με λαούς ακαθάρτων χιλέων. Και πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μας λέγει «Απορρίψατε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία». Μπορεί πολλές φορές το πνεύμα του κόσμου και το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο αυτό να μας παρασύρει. Μπορεί. Δεν είμαστε δά και οι πιο δυνατοί άνθρωποι του πλανήτη. Χάρη βρίσκουμε από τον Θεό. Μπορεί να πέσουμε. Μπορεί να δυνατήσουμε. Αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, πρέπει να εισερχόμαστε στην κατοικία του Θεού καθημερινά. Να μετανοούμε. Να μην λέμε πω τι ωραία που τα ξέρω, αλλά να λέμε ο τάλας εγώ διότι εχάθη. Γιατί εκεί που μπορεί να λέω εγώ Κύριε σήμερα τα ξέρω. Ξέρω τον λόγο σου. Μου τα έχεις αποκαλύψει όλα Κύριε. Εκεί μπορεί να επιτρέψει ο Θεός την επόμενη στιγμή να πέσω για να δω ότι μπορεί να τα ξέρω όλα. Αλλά πάντοτε η ψυχή μου είναι εν κινδύνω. Πάντοτε. Και ενώ ο Ισαΐας βρίσκεται στην κατοικία του Θεού, έχει το Κύριος και τον αγιάζει. Καθαρίζει τα χείλη του, καθαρίζει το σώμα του, καθαρίζει την ψυχή του. Τον κάνει ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Και ο στόχος είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Θεός θέλει να τον αποστείλει. Το ότι έρχεται ο Κύριος αδελφοί και μας καθαρίζει, είναι γιατί θέλει να μας αποστείλει στο έργο του. Το ότι ο Κύριος καθαρίζει καθημερινά εμάς, καθαρίζει το στόμα μας, καθαρίζει την καρδιά μας, καθαρίζει το είναι μας, είναι γιατί έχει σκοπό την ευλογία και την αύξηση του λαού του. Και αφού ο Κύριος τον άγγιξε, τον καθάρισε, τον ευλόγησε, του είπε ότι η ανομία σου εξυλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη, τότε ακούει τη φωνή του Θεού, λέγοντος «Τι να θέλω αποστείλει και τι στέλνει η Πάγιδη μας» και ο Ισαΐας πλέον, αγαπητοί αδελφοί, είναι έτοιμος. Τότε είπα «Ιδού εγώ αποστειλώνε». Εάν θέλω να εργάζομαι στο έργο του Θεού, πρέπει να εισέρχομαι εις την κατοικία του Θεού. Εάν θέλω να υπηρετώ τον Κύριο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αδελφοί, πρέπει να εισέρχομαι εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού, εκεί που υπάρχει το πυρ, η φωτιά, εκεί που υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, εκεί που υπάρχουν οι άνθρακες του πυρός, εκεί που το ασεραφείμ ο Θεός θα τα αποστείλει για να με καθαρίσει, εκεί που είναι ο θρόνος ο υψηλός του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα με αποστείλει ο Θεός εάν κάνω αυτά που νομίζω εγώ σωστά. Δεν θα με αποστείλει ο Θεός αν κάνω εγώ τις δικές μου ενέργειες. Θα με αποστείλει ο Θεός εάν παρουσιάζομαι στην κατοικία του Θεού. Εκεί που θα γνωρίσω τον Κύριο της δόξης. Εκεί που θα δω τον Θεό να κάθεται πάνω στον θρόνο τον υψηλό και τον επιμένο. Και εκεί που θα καταλάβω πόσο μικρός και πόσο ασήμαντος είμαι εις την παρουσία του Θεού. Εάν δεν εισέρχομαι εις την κατοικία του Θεού, ποτέ δεν θα καταλάβω το μέγεθός μου. Εάν δεν εισέρχομαι εις τα άγια του Θεού, ποτέ δεν θα εννοήσω το πόσο αχρίος είμαι, το πόσο μικρός είμαι και το ότι το στόμα μου και η καρδιά μου είναι ακάθαρτα. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πριν κάνω το οτιδήποτε στη ζωή μου, ας εισέρχομαι
εις την κατοικία του Θεού. Ψάξε να βρεις που είναι η κατοικία του Θεού. Ψάξε να βρεις που κατοικεί ο Ιησούς. Ψάξε να βρεις που είναι η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Ψάξε να δεις από πού θα στείλει ο Θεός τον άνθρακα του πυρός να καθαρίσει τα χείλη σου και τα χείλη μου και τις καρδιές μας, έτσι ώστε να αγιαστούμε ενώπιον αυτού. Αδελφοί αγαπητοί, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο χρόνος του κόσμου αυτού είναι μετρημένος. Ο Κύριος έρχεται. Διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι όταν έβλεπε ο Θεός την αμαρτία να κάνει να φτάνει στο πλήρες, πάντοτε κατέβαινε και έκανε έκβαση. Είτε σκεφτούμε την περίοδο του Νόε, είτε σκεφτούμε την περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων, είτε σκεφτούμε την Νινεβή, ο Κύριος έκανε έκβαση. Κάποιες φορές η έκβαση είχε καλό αποτέλεσμα, όπως η περίπτωση της Νινεβή, άλλες φορές η επέμβαση του Θεού είχε ολέθριο αποτέλεσμα για τους ανθρώπους. Και καθώς εχθές σκεφτόμουν εδώ την παρέλαση που κάνανε οι ομοφυλόφιλοι, η καρδιά μου, αδελφή, γέμιζε με θλίψη. Και λέω, Κύριε, πώς θα ήθελα να ξέρω τα συναισθήματά Σου βλέποντας τέτοιες ανθρώπινες ενέργειες. Πόσο θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η σκέψη Σου για τον άνθρωπο που πέθανες για Αυτόν, που έδωσες την ψυχή Σου για την αμαρτία Του, να βλέπεις τέτοια ανταπόδοση. Και γέμιζε η καρδιά μου θλίψη, αδελφή. Γιατί ο Κύριος θα κάνει έκβαση. Αλλά πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, και εμείς σαν κήρυκες δικαιοσύνης, να ζούμε στον κόσμο αυτό. Σαν κήρυκες δικαιοσύνης. Κήρυκας δικαιοσύνης ήταν ο Νόε, όταν έριξε την κυβωτό επάνω στο βουνό. Μα τι κάνεις, χτίζεις ένα βαπόρι στην κορφή του βουνού. Κήρυκας δικαιοσύνης. Μα ανθρωπίνος, ανόητος. Πνευματικός άνθρωπος νοήμων και γνώστης του Λόγου του Θεού. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, αδελφοί. Να ανεβούμε στο όρος να οικοδομήσουμε την κυβωτό του Θεού. Να ανεβούμε στο όρος να οικοδομήσουμε το μέρος όπου πρόκειται ο Κύριος να έλθει και να κατοικήσει ενδόξως και να οικοδομήσουμε την κυβωτό που πρόκειται να βρουν σωτηρία όσοι επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδελφοί, να μην τον κρατήσουμε μας. Πώς θα ανοίξει εδώ για με. Ο Κύριος θα ανοίξει εδώ για με. Αν στο φως περιπατώ κι αυτόν ακολουθώ, ο Κύριος